Σαν σήμερα πριν 60 χρόνια, στις 17 Απριλίου 1961, έγινε η εισβολή στον κόλπο των χοίρων της Κούβας, οργανωμένη από την CIA και το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. Ήταν η πρώτη μεγάλη αποτυχία στην ιστορία της μυστικής υπηρεσίας της Αμερικής, έπειτα από συνεχόμενες επιτυχημένες μυστικές επιχειρήσεις στην Ιταλία το 1947, στο Ιράν το 1953 και το 1954 με την ανατροπή του Προέδρου της Γουατεμάλας Αρμπένς. Η επιχείρηση στον κόλπο των χείρων με την κωδική ονομασία Ζαπάτα είχε εξ αρχής αντικρουόμενους στόχους. Να κάνει κάτι τόσο εντυπωσιακό όπως το να ανατρέψει τον δικτάτορα Φιντελ Κάστρο και ταυτόχρονα να κρύψει τη συμμετοχή της Αμερικής στο εγχείρημα. Η Κούβα είναι μια χώρα μικρότερη σε μέγεθος από την πολιτεία της Πενσιλβάνια και βρίσκεται στο υπογάστριο των ΗΠΑ, μόλις 8 λεπτά με ένα αεριοθούμενο, όπως λέει και ο Τζον Κένεντι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε τέτοια σύγχυση που η ταξιαρχία των Κουβανών ή αλλιώς οι μπριγκαντίστας πυροβολούσαν τα ίδια τους τα αεροπλάνα, γιατί τα μπέρδευαν με τα αεροπλάνα της κουβανικής στρατιωτικής αεροπορίας που είχαν τα ίδια διακριτικά. Απόφοιτος της νομικής του Πανεπιστημίου της Αβάνας, ο Φιντελ Κάστρο πήρε το Αντάρκτικο με σκοπό να ανατρέψει τον δικτάτορα Μπατίστα. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς το 1959, ο Μπατίστα εγκαταλείπει την Κούβα και οι δυνάμεις του Κάστρο εισέρχονται στην Αβάνα νικηφόρες. We are against all kind of dictator. That is our idea. Στις 15 Απριλίου 1959, ο Κάστρο προσγειώνεται στην Αμερική. Ο Άιζενχάουερ εκνευρίζεται γιατί έρχεται απρόσκλητος, μη τηρώντας το πρωτόκολλο. Επιλέγει να μην τον συναντήσει και πάει να παίξει γκολφ. Οι Αμερικάνοι τον θαυμάζουν και τον υποστηρίζουν. Ο Κάστρο αρνείται ότι είναι κομμουνιστής και χαμογελά συνέχεια. Μια συμβουλή που του έδωσε μια Αμερικάνικη εταιρεία δημοσίων σχέσεων, την οποία είχε πληρώσει για να τον συμβουλεύσει πώς να φερθεί στην Αμερική. Στη συνάντηση που είχε ο αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον με τον Κάστρο, αναφέρει στον Άιζενχάουερ. Ο Κάστρο είτε είναι αφελής σε σχέση με τον κομμουνισμό, είτε είναι υποκομμουνιστική επιρροή. Και συνεχίζει ο Νίξον αναφέροντας ότι μάλλον πρόκειται για αφέλεια. Σύντομα, οι σχέσεις του Κάστρο με την Αμερική θα οδηγηθούν στην αντιπαλότητα. Ο Κάστρο ήταν ένας πραγματιστής που ήθελε να μείνει στην εξουσία όσο το δυνατόν περισσότερο και το κατάφερε. Οι ΗΠΑ όμως ήθελαν ελεύθερες εκλογές, πολιτικά δικαιώματα. Ο Κάστρο κατάλαβε ότι το κομμουνιστικό σύστημα του τέριαζε περισσότερο. 10 μήνες μετά την επίσκεψή του στην Αμερική, στις 17 Μαρτίου 1960, ο Άιζενχάουερ δίνει το OK για να ξεκινήσει η μυστική επιχείρηση της CIA για την ανατροπή του Κάστρο. Τον Αύγουστο του 1960, ο Ρίτσαρντ Μπίσελ, υποδιευθυντής σχεδιασμού της CIA, προσεγγίζεται από τον Σέφιλ Έντουαρτς, διευθυντή του Γραφείου Ασφαλείας της CIA, για να συζητήσουν μεθόδους δολοφονίας του Κάστρο. Μέσα στα σχέδια της CIA είναι και η χρήση μαφιόζων για την δολοφονία του. Η μαφία αντιπαθούσε ιδιαίτερα τον κομμουνιστή δικτάτορα, μιας και πήρε από τον έλεγχό της τα καζίνο και την πορνεία στην Κούβα. Ο Κάστρο τα κατήργησε όλα αυτά. Έτσι, ένας πρώην πράκτορας του FBI, ο Ρόμπερτ Μέιχεμ, έρχεται σε επαφή με τον μαφιόζο Τζόνι Ροσέλι στο Bar Brown Derby στο Beverly Hills. Αργότερα έρχεται σε επαφή με τον Σάντο Τραφικάντε στο Miami Beach και τον Σαλβατόρε Σαμ Τσιανκάνα, μαφιόζο από το Σικάγο. Η μαφία δεν κατόρθωσε τελικά να σκοτώσει τον Κάστρο. Οι Κουβανοί εθελοντές εκπαιδεύονται σε ανταρτοπόλεμο, εκρηκτικά, χειρισμό ασυρμάτου και εκπαίδευση σε όπλα με καραμπίνες Mi-1 και Thompson ημιαυτόματα. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Χρουτσόφ μιλά στον ΟΗΕ και ο Κάστρο τον χειροκροτά συνεχώς. Ο Κάστρο αποκαλεί τον Κένεντι αμόρφωτο και αδαεί εκατομμυριούχο. Ο Νίξον είναι ιδιαίτερα αγχωμένος και θα ήθελε να δει τον Κάστρο να ανατρέπεται, θεωρώντας και όχι αβάσιμα ότι με αυτόν τον τρόπο θα κέρδιζε σίγουρα τις εκλογές. Μετά την νίκη του στις εκλογές, ο Κένεντι συναντά τον διευθυντή της CIA, Άλεν Ντάλες, και αποφασίζει να τον διατηρήσει στη θέση του. Η CIA παρουσιάζει το σχέδιο της εισβολής στον κόλπο των χείρων. Η CIA ετοιμάζει την αεροπορική δύναμη που θα επιτεθεί στην Κούβα μία ημέρα πριν την εισβολή με στόχο την εξολόθρευση της αεροπορίας του Κάστρο. Ο βομβαρδισμός ξεκινά και η πρώτη εντύπωση είναι ότι η αποστολή είναι 100% επιτυχημένη.
στις 8:20 το πρωί στο Μαϊάμι ξεσπάει η ιστορία του Ζουνίγκα, ενός κουβανού πράκτορα της CIA που υποκλίνεται ότι είναι πιλότος της κουβανέζικης αεροπορίας που αυτομόλυσε στη ΣΥΠΑ. Ο εκπρόσωπος της Κούβας στον ΟΗΕ κατηγορεί τη ΣΥΠΑ ότι ενορχίστρωσαν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και ότι ο Ζουνίγκα δεν είναι πιλότος του Κάστρο αλλά πράκτορας της CIA. Ο Αντλάι Στίβενσον απαντά στον εκπρόσωπο της Κούβας. Οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία σχέση με τις αεροπορικές επιδρομές στην Κούβα. Το αεροπλάνο του Μάριο Ζουνίγκα Β26 με αριθμό 933 έχει τα διακριτικά της στρατιωτικής αεροπορίας του Κάστρο στην ουρά του, όπως μπορεί ο καθένας να δει στις φωτογραφίες. Την ώρα που τα έλεγε αυτά ο Αντλάι Στίβενσον, ο πράκτορας της CIA που είχε οργανώσει την προπαγάνδα, David Phillips, τον παρακολουθούσε στην τηλεόραση και ανατρίχιασε καταλαβαίνοντας ότι παραπλάνησε ακόμη και τον Αντλάι Στίβενσον, έναν πολιτικό για τον οποίο έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια. Ο κόλπος των Χείρων είναι 18 μίλια μακρύς και στενότερος από 4 μίλια στο μεγαλύτερο μήκος του. Τρία σημεία απόβασης είχαν σχεδιαστεί από την θρηλυκή Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία. Πρώτο σημείο απόβασης, πλάγια Γκυρών, που η CIA δίνει την κωδική ονομασία Μπλε Ακτή. Δεύτερο σημείο απόβασης, πλάγια Λάργκα, που η CIA δίνει την κωδική ονομασία Κόκκινη Ακτή και είναι η κεφαλή του κόλπου. Τρίτο σημείο απόβασης, 20 μίλια ανατολικά από την Μπλε Ακτή, είναι το σημείο απόβασης με την κωδική ονομασία Πράσινη Ακτή. Δύο πλοία, το Barbara J και το Houston, στα οποία επιβαίνουν το δεύτερο και πέμπτο τάγμα της ταξιαρχίας, κατευθύνονται δυτικά μέσα στον κόλπο, απέχοντας 20 μίλια από την πλάγια Λάργκα. Τέσσερα πλοία, το Rio Escondido, το Blagar, το Ατλάντικο και το Καρύμπε, συνεχίζουν βόρεια στην πλάγια Αγκύρο. Πέντε μέλη της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών ξεκινούν από την κουπαστή του Blagar. Η θάλασσα όμως στον κόλπο των Χείρων είναι κοραλιογενής περιοχή, ό,τι χειρότερο για όποιον προσπαθεί να κάνει απόβαση. Τα κοράλια φαίνονταν στις αεροπορικές φωτογραφίες και οι Κουβανοί το επισήμαναν στους Αμερικάνους, οι οποίοι όμως τους διαβεβαίωσαν ότι οι άνθρωποι της CIA είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για φύκια. Ένας από τους άνδρες και συγκεκριμένα ο Αμερικανός της CIA, Greystone Lynch, ανάβει κατά λάθος μια κόκκινη φωτοβολίδα. Σύντομα επεμβαίνει η κουβανική πολιτοφυλακή και ανταποδίδονται πυρά. Η επιχείρηση Ζαπάτα δεν είναι πλέον μυστική. Στις 1 το πρωί έρχεται μήνυμα από την CIA για τον Greystone Lynch. Ο Κάστρο έχει ακόμα αεροπλάνα εν λειτουργία. Πρέπει να περιμένετε ότι θα δεχθείτε αεροπορική επίθεση με το πρώτο φως της μέρας. Στις 3 ξεκινάει η απόβαση. Όλες οι μηχανοκίνητες βάρκες χαλάνε και μόνο 2 από τις 8 επιδιορθώνονται. Κάθε μία μπορεί να κουβαλήσει 10 άνδρες. 400 άνδρες πρέπει να αποβιβαστούν στην κόκκινη ακτή μέχρι τα ξημερώματα. Το σχέδιο αλλάζει και αναβάλλεται η απόβαση στην πράσινη ακτή. Το 4ο και 6ο τάγμα μένουν πίσω. Washington, 4:22 το πρωί. Ο Κάμπελ μπαίνει στο ξενοδοχείο Sheraton Park και συναντά τον Υπουργό Εξωτερικών Dean Rusk. Μέσω του Rusk, ο Κάμπελ έρχεται σε επαφή με τον Kennedy και του κάνει 3 εναλλακτικές προτάσεις για βομβαρδισμό της Κούβας από αμερικανικά ναυτικά A4 Skyhawk Jets. Έξι και 30 το πρωί, η αεροπορία του Κάστρο αρχίζει την επίθεση ενάντια στο δεύτερο τάγμα στην πλάγια Λάργκα. Το πλοίο Rio Escondido που είχε το 6ο τάγμα και όλα τα καύσιμα ανατινάζεται από μια ρουκέτα κουβανικού αεροπλάνου. Η έκρηξη είναι τόσο μεγάλη που ο πράκτορας Rip Robertson στην κόκκινη ακτή νόμισε προς στιγμή ότι ο Κάστρο είχε χρησιμοποιήσει ατομική βόμβα. Ο Kennedy τηλεφωνεί τον αδερφό του Robert και του ζητά να έρθει στην Ουάσιγκτον. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ανησυχητικές. Στις 11:08 το πρωί, ο Κάστρο βγάζει αναγγελία στο ραδιόφωνο ότι είναι σε πόλεμο με την Αμερική. Η κόκκινη ακτή πέστη βαρύ βομβαρδισμό στις 3 το πρωί της 18ης Απριλίου από τάγκ, αεροπλάνα και την κουβανέζικη πολιτοφυλακή. Στις 8:53 το πρωί, ο Χρουτσόφ στέλνει δημόσιο μήνυμα προς τον Kennedy λέγοντας ότι η απόβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ειρηνική ζωή των κατοίκων των ΗΠΑ. Αμάξια γεμάτα από ένστολους στρατηγούς περνούν τη Memorial Bridge μπαίνοντας μέσα στην Ουάσιγκτον. Στις 2 το πρωί, τελικά ο Kennedy δίνει εντολή για επέμβαση της Αμερικάνικης Ναυτικής Αεροπορίας, όμως μόνο για μία ώρα.
μια επέμβαση που δεν θα γίνει ποτέ. Η CIA δίνει την άδεια σε εθνοφρουρούς της Αλαμπάμα να μπουν στο χειριστήριο αεροπλάνων V-26. Τα V-26 εκτίθενται σε δύο TAF-33 του Κάστρο, τα οποία και καταρρύπτουν τα V-26. Ο ταγματάρχης Σάμπουργκερ και οι Joe Shannon, Billy Goodwin και Thomas Pitt Ray σκοτώνονται. Στις 10:30 το πρωί, ο Kennedy δεν αλλάζει το πρόγραμμά του και συναντιέται με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Οι μπριγκατίστας έχουν αποτύχει. Σε λιγότερο από 3 μέρες, οι δυνάμεις του Κάστρο διέλυσαν την ταξιαρχία. Το αιματοκύλισμα στον κόλπο των Χείρων εδραίωσε την κυριαρχία του Κάστρο και σήμανε την οριστική μετακίνηση της Κούβας στο κομμουνιστικό στρατόπεδο. Θα έπρεπε να σώσει την ταξιαρχία και να ρισκάρει μια μεγαλύτερη σύγκρουση ο Kennedy, ή η επιλογή του να περιορίσει τις απώλειές του και να δεχθεί την καταστροφή ήταν σωστή? Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια έκανε να σώσει την επιχείρηση και τους άνδρες στην ακτή, τόσο μεγαλύτερο ρίσκο θα έπαιρνε για να πυροδοτήσει κάτι πραγματικά καταστροφικό. Ιδιαίτερα λάβουμε υπόψη το μήνυμα του Χρουτσόφ. Αν η αμερικάνικη αεροπορία και το αμερικάνικο ναυτικό είχαν αναμειχθεί φανερά, τότε η ΙΤΑ δεν θα ήταν επιλογή.